Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η προτινόμενη τροπολογία από το Υπουργείο Υποδομών Προεδρείου. Παρακαλώ. Η προτινόμενη λοιπόν τροπολογία από το Υπουργείο Υποδομών με αριθμό 1349 και ειδικό αριθμό 220 θεωρούμε ότι είναι ανθρωπιστικά επιβεβλημένη. Εάν όλοι εμείς, και πιστεύω το κάνουμε, έχουμε ανθρωποκεντρικά κριτήρια στην άσκηση πολιτικής ή διοίκησης, αυτή η διάταξη κρίνεται αναγκαία, επιτακτική και άμεση προτεραιότητας, η οποία προβλέπει για κάθε κατοικία των κατοίκων που επλήγησαν στις περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης το μήνα Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2017 και είναι οι περιοχές των Δήμων Σαμοθράκης, Σίμης, Αγιάς Λάρισας, Τεμπών Λάρισας, Τρικαίων, Καλαμπάκας Τρικάλων, Φαρκαδόνας Τρικάλων, Πύλης Τρικάλων, Κατερίνης, Χανίων, Πλατανιάς Χανίων, Αποκορώνου Χανίων, Κέρκυρας και βεβαίως τους πληγέντες δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Για κάθε κατοικία λοιπόν που επλήγει σε αυτή την περιοχή 5.000 ευρώ και για κάθε επιχείρηση 8.000 ευρώ. Πάντα μιλάμε ανά κατοικία και ανά επιχείρηση. Προφανώς όταν οι οντότητες που κυριεύουν την κατοικία ή την επιχείρηση είναι περισσότερες, διαμοιράζεται το ποσό σε αυτές. Η διάταξη αυτή χορηγεί το συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη ενίσχυση ως αφορολόγητη, ακατάσχετη και ασυμψήφιστη στα χέρια τρίτων ή στα χέρια του δημοσίου. Γι' αυτόν τον λόγο ακριβώς που σας προείπα ότι είναι ανθρωπιστικά επιβεβλημένη. Ο προϋπολογισμός μετά από τις αυτοψίες που μέχρι στιγμής έχουν γίνει και αυτές που προϋονίζονται να γίνουν, ανέρχεται για αυτή τη δαπάνη στα 30 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Μάλιστα. Ο κύριος Δανέλη, τι θέλετε κύριε τώρα.